Ο Μάικλ Φέλπς γεννήθηκε στη Βαλτιμόρη. Ήταν ένα ζωηρό παιδί που έσπαγε ό,τι έβρισκε μπροστά του και είχε κακούς βαθμούς στο σχολείο. Μερικά από τα προβλήματά του ίσως οφείλονταν στην εγκατάλειψη του πατέρα του σε νεαρή ηλικία, που άφησε μόνη τη μητέρα του να μεγαλώνει τον ίδιο και τις δύο αδερφές του, Γουίτνεϊ και Χίλαρη. Ωστόσο, ο Μάικλ Φέλπς τους διέψευσε όλους και έγινε ο Καρχαρίας της Βαλτιμόρης, όπως τον έλεγαν τότε. Ποιος θα φανταζόταν ότι ένα παιδί με αυτό το προφίλ θα μεγάλωνε τελικά και θα γινόταν ο καλύτερος κολυμβητής με τα περισσότερα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συνολικά 23 χρυσά, 3 ασημένια και 2 χάλκινα. Είμαι ο Σπύρος και σε αυτό το βίντεο θα δούμε 10 ενδιαφέροντα πράγματα που δεν ξέραμε για τον Μάικλ Φέλπς. Αν δεν έχεις δει τα προηγούμενα επεισόδια, κάνε ένα κλικ εδώ. Επίσης, κάτω στην περιγραφή θα βρεις περισσότερες πληροφορίες για το κανάλι μου. Νούμερο 1. Η υπερθερμιδική διατροφή του Μάικλ Φέλπς. Το νούμερο 1 πράγμα που δεν ήξερες για τον Μάικλ Φέλπς είναι ότι τρώει πολύ. Ο Φέλπς τρώει από 8 μέχρι 10.000 θερμίδες την ημέρα όταν έχει προπόνηση. Πρέπει να τρώει τόσο πολύ γιατί μπορεί να χάσει εύκολα κιλά σε μια εβδομάδα αν δεν διατηρήσει αυτές τις ποσότητες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου το 2008, κατανάλωνε έως και 12.000 θερμίδες την ημέρα, που αυτή η ποσότητα είναι 5 φορές παραπάνω από τη συνιστόμενη δόση που έχει ένας ενήλικας. Νούμερο 2. Ήταν έτοιμος να παραιτηθεί πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Ο Φέλπς το 2012 είχε χάσει το ενδιαφέρον του για την κολύμβηση και έτσι δεν πατούσε σε πολλές προπονήσεις. Τσακώθηκε άγρια με τον προπονητή του Bob Bowman και πέταξε το ρολόι του στον τοίχο. Φώναζαν ο ένας τον άλλον και ο Φέλπς πάτησε μετά από 10 μέρες την προπόνηση. Στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου δεν ήθελε να βρίσκεται εκεί. Είχε βαρεθεί τελείως και απλώς περνούσε την ώρα του. Μπορεί να σας φαίνεται απίστευτο όταν ένας άνθρωπος έχει δουλέψει πάρα πολύ για τους στόχους του και φτάνει σε σημείο να τους παρατήσει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε και μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο να λυγίσουμε. Νούμερο 3. Έπαιρνε ναρκωτικά και είχε εθισμό στο αλκοόλ. Το 2014 ο φωτογραφικός φακός τον έπιασε να καπνίζει μαριχουάνα και πολλοί ανησύχησαν για την υγεία του. There were days where I didn't want to get out of bed. There were days where I'm sore, I can't move, I don't want to swim, I'm tired, I don't feel well, this, that, the other. Ο ίδιος γνώριζε ότι έπασχε από κατάθλιψη, αλλά δεν ήξερε το λόγο. Εκείνη τη χρονιά μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης στην Αριζόνα εξαιτίας των εθισμών του σε αλκοόλ και ουσίες. Περνούσε κρίση ταυτότητας και δεν μπορούσε να σκεφτεί τον εαυτό του πέρα από κολυμβητή. Όπως δήλωσε ο ίδιος, τα ναρκωτικά ήταν ένας τρόπος για να ξεφύγω από οτιδήποτε ήθελα να γλιτώσω. Είμαι τρομερά ευγνώμων που δεν αφαίρεσα τη ζωή μου. Ευτυχώς ανέκαμψε και πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016. Μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να μάθεις για ποιο λόγο ο Μάικλ Φέλπς διέκοψε μια συνέντευξή του. Νούμερο 4. Η πίεση που νιώθει στις προπονήσεις είναι μεγαλύτερη από αυτή που νιώθει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Μάικλ Φέλπς πιστεύει πως η Αμερική έχει μια δυνατή ομάδα και μόλις φτάσει στο σημείο να προκριθεί, θα κερδίσει σίγουρα. Το στρες είναι στο να προκριθεί. Γνωρίζει ότι ακόμα και στην καλύτερη του φόρμα υπάρχουν νεότερα παιδιά πιο ανταγωνιστικά από εκείνον που μπορεί να τον κερδίσουν. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να διαχειριστεί τη διασημότητά του. Δηλαδή πρέπει να μείνει στο ξενοδοχείο με κλειστές κουρτίνες, με κλειστή τηλεόραση για να μην πετυχαίνει πουθενά το πρόσωπό του σε διαφημίσεις και αφίσες. Και την ιστερία του κόσμου έξω από το ξενοδοχείο. Έπρεπε να δουλέψει πολύ με τον ψυχαναλυτή και τον προπονητή του για να μπορεί να διαχειρίζεται αυτά τα συναισθήματά του. Το spam του σημερινού βίντεο. Αν σου αρέσει το υλικό που ανεβάζω, μην ξεχάσεις να το δείξεις πατώντας το κουμπί του like, εγγραφή αν είσαι καινούριος στην παρέα μας, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνεις ειδοποίηση για νέα μας βίντεο. Νούμερο 5. Το ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Μάικλ Φέλπς έκανε το ντεμπούτο του πριν 22 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000. Ήταν η πρώτη φορά που ετοιμαζόταν να λάβει μέρος σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση και ήταν μόλις 15 ετών. Έγινε ο νεότερος Αμερικάνος κολυμβητής μετά από 68 χρόνια από το 1932 με τη συμμετοχή του Ραλφ Φλάναγκαν. Ωστόσο, δεν κέρδισε κάποιο μετάλλιο. Το μετάλλιο ήρθε 4 χρόνια αργότερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 που έγιναν στη χώρα μας. Αν δεν έχεις δει, το πρώτο επεισόδιο στα Fact είναι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 που μπορείς να το κλικάρεις εδώ. Κλικάρε το αφού τελειώσεις το βίντεο, έτσι. Μην το σκυπάρεις τώρα και πατήσεις. Πάτα το μετά. Εκεί θα βρίσκεται κάτω. Νούμερο 6. Η φοβία του. Όταν ήταν παιδί, σήκωσε μια πέτρα στον κήπο του και από μέσα βγήκε ένα φίδι. Τρώμαξε πάρα πολύ και αυτή η τραυματική εμπειρία έχει μείνει μέχρι και σήμερα. Επίσης, φοβόταν να βάλει το κεφάλι του κάτω από το νερό και έτσι ξεκίνησε να κολυμπάει με την πλάτη προς την πισίνα, δηλαδή ύπτιο. Μάλλον ξεπέρασε το φόβο του, αν κρίνουμε από τα μετέλλια που πήρε, έτσι. Νούμερο 7. Ο ρόλος της μητέρας του. Από νεαρή ηλικία, ο Φέλπς έπασχε από διάσπαση προσοχής. Ένας δάσκαλος, μάλιστα, είπε στη μητέρα του πως δεν πρόκειται να συγκεντρωθεί ποτέ και δεν θα πετύχει τίποτα στη ζωή του. Η μητέρα του ήταν παιδαγωγός και αποφάσισε να του βρει μια ασχολία.
Έτσι τον έγραψε κολυμβητήριο όπου πήγαιναν οι δύο αδερφές του Μάικλ. Από όταν ήταν 7 χρονών ο Μάικλ είχε υδατοφοβία, όπως είπαμε και στο προηγούμενο fact, και έτσι η μητέρα του ξεκίνησε να τον βοηθάει σιγά σιγά να κολυμπάει με την πλάτη στο νερό. Ακόμη και όταν είχε αμφιβολίες αν θα αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, η μητέρα του ήλπιζε κρυφά και το βοήθησε ψυχολογικά για να τον καμαρώσει. Αγαπάτε τις μανούλες σας, παιδιά! Δεν υπάρχει καμία γυναίκα στον κόσμο που να σας αγαπάει περισσότερο. Παράδειγμα, η δικιά μου η μάνα με το που ανεβάζω βίντεο τα βλέπει και καμαρώνει. Μάνα, σ' αγαπώ. Νούμερο 8. Περπάτησε στο κόκκινο χαλί του MTV. Μόλις εμφανίστηκε και περπάτησε στο κόκκινο χαλί του MTV, το πλήθος φώναζε το όνομα του τόσο δυνατά που δεν ακουγόταν η μουσική. Ήταν καλεσμένος στο show του Jay Leno και κάθε μέρα για τους επόμενους 3 μήνες ήταν σε tour για να προωθήσει τον brand του. Δεν πήρε ούτε μία μέρα ρεπό, ούτε καν τα Χριστούγεννα. Στα γενέθλιά του έκανε 2 προπονήσεις μέσα στην ημέρα. Είχε πει ότι σηκωνόταν κάθε πρωί από το κρεβάτι με στόχο να γίνει ο καλύτερος. Νούμερο 9. Έχει έλλειψη βιταμίνης D. Η διατροφή του Μάικλ είχε ως στόχο να τρέφεται σωστά για να αποδίδει στο μέγιστο βαθμό. Μια εποχή ο προπονητής του έδωσε περισσότερες βιταμίνες για να αναπληρώσει την έλλειψη βιταμίνης D που έχει. Και δεν ερχόταν στην Ελλάδα, ρε παιδιά, να κάνει διακοπές, να τον δει λίγο ήλιος. Νούμερο 10. Διέκοψε συνέντευξή του για να δει τον αγώνα μιας άλλης κολυμβήτριας. Σε μια συνέντευξή του, και ενώ οι δημοσιογράφοι το βομβάρδιζαν με ερωτήσεις, η προσοχή του ήταν αλλού. Κάτι που εξηγείται από τη διάσπαση προσοχής που είπαμε ότι έχει νωρίτερα. Σήκωσε το χέρι του και ζήτησε να φύγει για μια στιγμή. Πήγε να παρακολουθήσει την τηλεόραση που βρισκόταν πίσω του για να δει τον αγώνα της φίλης του, Katie Hoff, που ήταν μαζί του στο ίδιο κλαμπ. Η Hoff σε εκείνο το παιχνίδι κέρδισε το πρώτο παγκόσμιο της ρεκόρ και ο Michael Phelps της έδωσε συγχαρητήρια. Μετά ζήτησε συγγνώμη που διέκοψε τη συνέντευξη τύπου, αλλά όπως παραδέχτηκε, δεν ήθελε με τίποτα να το χάσει αυτό. Η καριέρα του Michael Phelps είναι φοβερή, ακόμη και για όσους δεν ασχολούνται με την κολύμβηση, και αποτελεί έμπνευση για μικρούς και μεγάλους. Μπορεί να σε κοροϊδέψουν, μπορεί να σε αμφισβητήσουν, αλλά μην τους ακούσεις. Αν δεν τα παρατήσεις και δουλέψεις σκληρά για τον ήρωά σου, θα γίνει πραγματικότητα. Πάρε παράδειγμα το κανάλι μας. Πριν το ανοίξω, έβαλα στόχο να χάσω 30 κιλά. Προτινόμενο βίντεο εδώ. Και αν θέλετε να στηρίξετε την προσπάθειά μας, δείξτε την αγάπη σας παντώντας το κουμπί του like και αν είστε καινούριοι στην παρέα μας, εγγραφή, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις για νέα μας βίντεο. Παιδιά, αυτά είναι μικρά πραγματάκια, ωστόσο βοηθούν τον αλγόριθμο και να ανέβει το κανάλι μας. Και αν έχετε κάποιον φίλο σας που τον ενδιαφέρει το αθλητικό κομμάτι, κάντε μια κοινοποίηση. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς και προπάντως, rookies mode on! Μπλουπεράκια! Μπλουπεράκια! Ναι. Αυτό πώς λέγεται? Όχι ύπτιο. Ο Michael Phelps γεννήθηκε στη Βαλτιμόρη. Ήταν ένα ζωηρό και άτακτο παιδί. Όχι, τι λέω. Ήταν ένα ζωηρό παιδί, ναι. Ωραία. Πειράζει. Καλά, ναι, έχεις δίκιο. Τακτούλης, λοιπόν. Το κόψα. Σαλίδι.